οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, του κ. Νταβούτογλου, τις οποίες προφανώς διάβασα πάρα πολύ καλά και μελέτησα, για να ξέρω τι θα πρέπει να προσέχω ό,τι αφορά το ναυτικό. Δηλαδή, όχι την εξωτερική πολιτική. Τι λέει λοιπόν, το λέω με απλά λόγια, ότι η Τουρκία για να γίνει περιφερειακή δύναμη θα πρέπει να ασκήσει ισχυρές πολιτικές, οικονομικές και πολιτικές, στις θαλάσσιες αρτηρίες που φτάνουν από το Αιγαίο μέχρι την Αδριατική και από το Σουέζ μέχρι την Ερυθρά θάλασσα. Λέει ότι ό,τι αφορά τις υποχωρήσεις που γίναν στο Αιγαίο είναι το ίστατο σημείο που μπορεί να δεχθεί. Προσέξτε τη λέξη ίστατο, λέει το τελευταίο σημείο που μπορεί να δεχτεί. Ιδάλλως θα χάσει, κινδυνεύει να χάσει το ζωτικό της χώρο, το θαλάσσιο αναρτηρίο προφανώς, από τον Εύξυπνο μέχρι το Σουέζ. Τι μεταφράζει γι' αυτό ο αρχηγός? Καλώς, πρέπει να έχω αξιόμαχο ναυτικό. Ασυζητεί. Αξιόμαχο ναυτικό. Είναι θέμα της πολιτικής ηγεσίας, με στρατηγική ψυχραιμία, όπως ήθιστε, να διεκδικήσει ή όχι την εθνική κυριαρχία ή αν θέλετε και τα ζωτικά συμφέροντα, όχι μόνο στον χώρο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, για να υποστηρίξει την ΑΟΣ. Άρα σαν αρχηγός έπρεπε να έχω αξιόμαχο ναυτικό. Και ήταν μη διαπραγματεύσιμο. Εξού και τα 725 αιτήματα, γιατί προφανώς επηρεάζουν μεταθέσεις και αλλαγές με τις επηρεάζουν το αξιόμαχο. Σωστό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κατά τον Αριστοτέλειο, όπως ξέρετε, μία αρίστη πόλη έχει άριστους πολίτες. Άρα ένα άριστο ναυτικό θα πρέπει να δημιουργηθεί, να δημιουργήσει άριστα στελέχη. Στελέχη. Με σκληρή εκπαίδευση, προφανώς.